Φίλοι ψαράδες, καλημέρα. Πάμε να σπινάρουμε λιγάκι. Πάει να ανατέλει ο ήλιος. Έχουμε φως ήδη, οπότε πάμε γρήγορα να ρίξουμε, να δούμε να πετύχουμε κανένα ψαράκι. Έχει πλήρη ησυχία. Μιλάμε για πολύ ησυχία, πλήρη άπνοια, κυματισμός καθόλου. Έχει εδώ μπροστά ανοβοβούλησα από ψάρια, αλλά είναι 100% κεφαλόπουλα. Αλλά έχει τόσο καλή ησυχία. Είναι πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Να, εδώ κάτι παίζει. Τα κεφαλόπουλα. Εκατοντάδες χιλιάδες τώρα θα βρίσκονται τέτοια εποχή. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Είναι τώρα που αλλάζει ο χρωματισμός από πορτοκαλί, μοβ. Σαν να έχεις αυτή την τηλεόραση της Philips που έχει πίσω τα backlight, νομίζω τα λένε, εκείνο το σύστημα που από πίσω στον τοίχο δημιουργεί τα LED, βγάζουν χρωματισμούς για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μέσα στο σαλόνι. Έτσι και εδώ έχουμε τζάμπα ατμόσφαιρα, φυσική μάλλον ατμόσφαιρα. Οπα, νάτος, κοιτάξτε εδώ, τρέμουλο. Κοιτάξτε εδώ, τρέμουλο. Τι να είναι, σαν κοκάλι χτυπιέται, για να δούμε. Κοιτάξτε εκεί, τρέμουλο. Ή λαβράκι, για να δω, μικρό. Όχι, κοκάλι, το πρώτο κοκάλι. Εμφανίστηκε. Ενδιαφέρον κοκάλι, ωραίο. Να τους. Γεια σου ρε φιλαράκο, καιρό έχω να σε δω. Ήταν από τη μέσα μεριά, όχι από την έξω μεριά. Δηλαδή από στα υφάλμερα νερά μου μπήκε σε αλήτη. Εγώ τα ψάχνω από εκεί και αυτός κάθεται εδώ, στα υφάλμερα νερά. Μου το παίζει και λαβράκι ο τύπος. Πιστεύω εδώ στο νησάκι που είμαι το χρειαστώ. Έχω πάρει απόχη σε περίπτωση που δεν βρω τέτοιο νησάκι. Τώρα τα νερά είναι πεσμένα. Τώρα ας πούμε άμα κάθω εγώ στο νησάκι, τα ψάρια θα τα ξεψαρίζω εδώ και δεν χρειάζομαι απόχη. Αν εδώ ήταν το νησάκι σκεπασμένο με νερά, τότε θέλω δεν θέλω τα ψάρια μπορώ να το σηκώσω. Ήθελα απόχη. Ενδιαφέρον, καθόταν εκεί στα μεικτά νερά, όχι στα θαλασσινά. Και εδώ έχει δίχτυα, παιδιά, με ψάρια μέσα. Ψόφια ψάρια, σαπίλα ψάρια. Έχει ξεβράσει η θάλασσα εδώ δίχτυα και... Ναι, κεφαλόπουλα. Ψόφια έχει. Πού είναι τα καβούρια να τα φάνε? Κάπου εκεί είδα μια κίνηση. Ύποπτη, χτύπημα. Σαν κοκάλι μου φάνηκε. Όταν δεν έχει κυματισμό βοηθάει να βλέπεις προς τα που γίνονται επιθέσεις. Και από λαβράκια και από κοκάλια φαίνεται όταν δεν έχει κυματισμό οι επιθέσεις τους. Τα μικρά τα ψαράκια κάθονται ακριβώς εδώ μπροστά. Για να κάθονται εδώ μπροστά, αυτό μάλλον κάτι σημαίνει ότι κάπου τριγυρνάνε τα κυνηγιάρια τα ψάρια, τα οποία όμως εγώ προς το πρώτο δεν μπορώ να τα βρω. Ένα βρήκα όλο και όλο ένα κοκάλι και άλλα δεν έχω βρει. Και αυτή η νυχτερίδα. Κοιτάξτε εδώ. Εκεί μπροστά κάτι χτυπιέται που γίνεται πόλεμος.
Εκτός αν είδαν εμένα τα πόδια μου και χοροπηδάνε από τη χαρά που με βλέπουν. Αλλά νομίζω πρέπει να γινόταν μάχη εκεί. Για να δούμε. Έλα. Για να σε δω. Για να σε δω κοκάλι που κρύφτηκες. Να δούμε και από εκεί. Κάτι χτυπιέται, αλλά δεν βλέπω να είναι αυτό που ψάχνω, τέλος πάντων. Όταν έχει κοκάλια, δεν διστάζουν, ορμάνε ταχαίως. Όταν βλέπετε από πίσω μου σε αυτή τη φάση να είναι ο ήλιος και δεν έχετε πάρει ψάρια, να ανησυχείτε. Τι είναι, παιδιά, έχω φτάσει στην άκρη της γης και ψάρια δεν βλέπω. Έχω αφήσει κίτρινο ξεπλυσμό και έχω φτάσει πολύ μέσα, τα νερά είναι πολύ κάτω. Πολύ πεσμένα. Και ρίχνω πιο μέσα, και ρίχνω πιο μέσα. Αλλά ούτε μέσα έχει. Δεν έχει ψάρια. Πάω να τρομάξω, να παίξω λίγο και να τα τρομάξω τα κεφαλόπουλα. Για ελάτε εδώ, κίτς, 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 κίτς. Για ελάτε εδώ, κεφαλόπουλα, για ελάτε. Για ελάτε να σας κάνω μία φάρσα. Τα έχω ρίξει πάλι στο περπάτημα. Δεν βρίσκω ίχνος ζωής από κοκάλια, σαφρίδια, έστω καλοκαιρινά λαβράκια. Ένα όλο και όλο κοκάλι σαφρίδι αυτό και ο τόπος είναι γεμάτος με κεφαλόπουλα. Έχω ήδη περπατήσει εδώ. Έχω αφήσει τον εξοπλισμό μου τουλάχιστον κανένα χιλιόμετρο πιο πέρα και περπατάω, ψάχνω, αλλά δεν, σήμερα έχει ησυχία. Σήμερα, τώρα, εποχή, η χρονιά είναι τέτοια για κουκάλια σαφρίδια στα μέρη που ψάχνω και ψαρεύω. Όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσω την επιστροφή μου από τη μέσα πλευρά. Όταν λέω από τη μέσα πλευρά, εννοώ από λιμνοθάλασσα. Θέλω να πιστεύω ότι στη λιμνοθάλασσα κάτι θα βρω, αλλά η λιμνοθάλασσα λίγο δύσκολο να έχει κουκάλια. Το πιο πιθανό είναι να έχει ένα ξεχασμένο λαβράκι που μπήκε από το χειμώνα και ξέχασε να βγει. Ψαρεύω στην επιφάνεια έτσι με χελάκι. Ήρθε για χαλαρά πράγματα, όχι για βαριά. Και βλέπω ότι τα ρεύματα είναι προς τα δεξιά, ανάποδα είναι. Τα ρεύματα είναι προς τα μέσα. Κάτι που σημαίνει ότι... Ναι. Τα νερά είναι προς τη λιμνοθάλασσα, όχι από τη λιμνοθάλασσα προς τη θάλασσα, από τη θάλασσα προς την λιμνοθάλασσα. Προς τα μέσα πηγαίνουν τα νερά. Τόσο καιρό που ψαρεύω σε αυτά τα μέρη, παίζει να το έχω συναντήσει πρώτη φορά αυτό. Τα νερά πηγαίνουν προς τα μέσα. Ίσως γι' αυτό βρήκα κοκάλι από τη μεριά της λιμνοθάλασσας, διότι τα νερά είναι από τη θάλασσα. Γιατί βλέπω προς τα δω. Ανάποδο δηλαδή γίνεται τώρα. Ανάποδα πάντα νερά. Όχι όπως συνήθως η εκβολή να βγάζει προς τα έξω νερό. Εδώ τώρα βλέπω γίνεται προς τα δεξιά. Προς τα δεξιά, έτσι όπως βλέπουμε, τα νερά να πηγαίνουν μέσα στη λιμνοθάλασσα. Από τη θάλασσα δηλαδή απ' έξω. Ενδιαφέρον. Άρα εδώ μέσα μπορούν να μπουν τώρα και πιο φοβιτσιάρικα ψάρια, όπως γοφάρια ας πούμε. Και κοκάλια, γιατί έχει κοκάλια, γιατί και τα κοκάλια άνετα μπορούν να μπουν αφού υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ μέσα αλμυρό νερό. Και κοιτάξτε που κάθεται το κοκάλι, και εγώ τα ψάχνω αλλού. Και μην έχω και απόχη. Γλιστράει το άτιμο. Έλα ρε. Με έχει τρυπήσει κιόλας. Έχει κοκάλια.
Άντε ρε, βρήκα κι άλλο κοκάλι. Μέσα στη λίμνο θάλασσα, έτσι. Εκεί που πίστευα ότι δεν έχει, είναι αλλού. Εδώ μέσα. Που συνήθως εδώ για να πάρω κοκάλι, doesn't play. Με τρύπησε κιόλας, να τους. Γι' αυτό λέγεται κοκάλι, για. Έχει πολύ παράπλευρα κόκαλα. Και αυτή τη γραμμή που διασχίζει όλο το σώμα, το κόκαλο. Νομίζω πήρα και άλλη τσιμπιά και πάλι εδώ μεριά. Για να δούμε, βρήκαμε τη φωλιά τους, για να δούμε. Για ήρθε η ώρα τους και εμφανίστηκαν και νομίζω εγώ ότι βρήκα τη φωλιά τους. Μωρέ, εμφανίστηκαν και τα φλαμίγκο, καιρό έχω να τα δω. Ήρθε το καλοκαίρι, ήρθαν και τα φλαμίγκο. Να, εκεί, φεύγει. Σαν πύραυλος πετάει. Ξαναήρθα στο μέρος από όπου ψάρευα. Έκανα την πορεία μου πρωί και επέστρεψα. Εδώ στο νησάκι έχω αφήσει τα πράγματα, το άλλο το καλάμι και απόχει. Απόχει χρειάζεται όταν είμαι μέσα στο νερό και τώρα εκείνο το κοκάλι που έβγαλα και ήμουν μέσα στο νερό με τραυμάτισε. Ενώ αν είχα έστω γαντάκι θα ήταν καλύτερα, αλλά και απόχει. Παρασύρθηκα, έφυγα και την πάτησα. Κάπου εδώ, να φαίνεται, εδώ έφαγα το χεράκι μου. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε πιστεύω τελευταία. Έχω πολλούς τραυματισμούς από λαβράκια, από κοκάλια. Πας να τα σηκώσεις και σε τραυματίζουν, σε κόβουν, σε πετσοκόβουν με τα αιχμηρά τους σημεία. Το κοκάλι έχει από κάτω έτσι ένα ωραίο κοκαλάκι που σε καρφώνει. Και το λαβράκι, ως γνωστόν, τα πλαϊνά του εκεί στα μάγουλα κόβουν καλά. Αυτός είναι ο αμυντικός τους μηχανισμός των ψαριών. Γι' αυτό θέλει ή γαντάκι ή απόχη. Έστω και αν είναι μικρό το ψάρι όπως κοκάλι, τραυματίζεσαι πολύ εύκολα. Γιατί δεν είμαι στην παραλία. Στην παραλία τα βγάζα πάνω στην παραλία, στην άμμο. Του πατούσες δύο κλωτσίδια να ξαγκιστρωθεί και συνέχιζες το ψάρμα. Εδώ μέσα, στο νερό, είναι διαφορετικά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ κάτι με τράβηξε. Έτσι, ένα καλό τράβηγμα, αλλά δεν γκάρφωσε. Μπορεί και κέφαλος να ήταν, έτσι, καμιά φορά τραβάνε και αυτά. Τράβηξε και αυτό ήταν. Δεν γκάρφωσε. Εδώ τώρα που πέταξα. Αυτή η πρώτη βολή, τίποτα. Πάω λίγο πιο αριστερά. Ενδιαφέρον τράβημα ήταν και το άφησε. Δεν γκάρφωσε δηλαδή. Τώρα μπορεί να ήταν και κέφαλος. Το κεφάλι καμιά φορά έτσι ορμάνε και στα χυλάκια και σε τεχνητά δολώματα. Δεν το βρίσκω ξανά. Κατατρόμαξε το καημένο. Και τώρα έχω σύλληψη. Κάτι πιάσαμε επιτέλους. Μετά από ώρα. Και βλέπω τι είναι. Έλα ρε. Τι είσαι. Κόκαλος. Ορίστε, πως έφτισε τόσο εύκολα το αγκίστρι. Γι' αυτό είναι δύσκολο να το πιάνεις. Πάλι με το χέρι το πιάσα. Την απόχυφα αφού την άφησα. Αυτό πρέπει να ήταν το κοκάλι το οποίο προηγουμένως ξεψάρισε και τώρα το βρήκα. Αυτό λέει η δικιά μου φιλοσοφία. Έχω full φρένα χαλαρά. Ψαρεύω, παιδιά, με 16 πιτονιά. Αυτή την πιτονιά την χρησιμοποιώ
κυρίως για το εγγλέζικο, αλλά τώρα την έχω βάλει και στο light, αυτή είναι εδώ η πιτονιά, πολύ ψηλή, οπότε full frame ανοιχτά για ό,τι γίνει και τα λοιπά, να μπορεί να αντέξει. Άντε, ένα αρεάκι που δύσκολα, άντε κάτι βρίσκω, άντε. Λοιπόν παιδιά, κάτι πάει να γίνει, όταν νιώθεις ότι, όταν καταλαβαίνεις ότι η μέρα θα είναι δύσκολη και άστοχη και αυτά τα λίγα χτυπήματα τα χαίρεσαι πάρα πολύ. Είναι το τρίτο κοκάλι που έβγαλα και τα τρία είναι στο ίδιο πάνω κάτω μέγεθος, έτσι ικανοποιητικό, ωραίο, τηγανίσιο κομμάτι. Οπότε έστω και με αυτά τα λίγα συνεχίζω τον αγώνα μου. Λοιπόν, ξαναπήρα επίθεση, ξαναδέχτηκα μάλλον επίθεση. Για άλλη μια φορά δεν καρφώθηκε. Ενδιαφέρον, γιατί δεν μπορώ να τα, γιατί δεν μπορώ να τα καρφώσω τόσο εύκολα. Εκτός κι αν έχει και στο κοπάδι πολύ μικρά, τα οποία δεν πιάνονται τόσο εύκολα, τα μικρότερα μεγέθη σε αυτό το εγκύστρι. Ίσως λίγο πρέπει να σφίξω τα φρένα, ώστε να μην έχει, όταν ορμάει, λίγο να καρφώνει. Γιατί τα φρένα τα χαλαρά δεν αφήνουν το κάρφωμα. Λίγο ένα σφίξιμο. Νομίζω σιγά σιγά βρίσκω εδώ τα πατήματά μου τη σημερινή ημέρα. Να το. Έλα. Βρήκα τη φωλιά τους. Έλα. Να πάρω απόχυαμα είναι. Μέχρι να γυρίσω. Θα έχουν γίνει Λούις. Να το. Ω, αυτός είναι καλός. Κόκαλος. Αυτό είναι καλό κοκάλι. Αυτός είναι καλός. Ωραία. Ενδιαφέρον. Πρέπει να βρήκα το κοπάδι επιτέλους και άλλο ψάρι και άλλη σύλληψη. Και ήμουν στο παραπέντε να φύγω, να πάω να αλλάξω μέρος, αλλά τελικά το βρήκα. Πρέπει να πάω να πάρω απόχη, δεν γίνεται να τα πιάνω συνέχεια έτσι τα ψάρια. Έλα ρε μωρέ, πάω να πάρω απόχη και στο δρόμο έχω συλλήψεις. Έλα ρε μωρέ. Και κάθονται προς τα μέσα μεριά. Παιδιά, εγώ μπήκα πιο μέσα να τα αναζητήσω απ' έξω μεριά που συνηθίζουν να βόσκουν και σήμερα είναι πιο μέσα τα ψάρια. Πιο μέσα δηλαδή, πιο μέσα. Είναι προς την παραλία μεριά. Και εγώ συνηθίζω να τα ψάχνω προς έξω μεριά. Κοιτάξτε πως άλλαξαν τα νερά και δημιούργησε άλλα κέφια στα ψάρια να βόσκουν σε άλλα μέρη. Λοιπόν παιδιά, εδώ πήρα για αυτό το λόγο μία βάση για να έχω στο νερό δύο καλάμια, το ένα με κάμερα, το άλλο χωρίς. Θέλω να πετύχω την σύλληψη πως κάνει το κοκάλι την επίθεση του. Ελπίζω να το δούμε. Γι' αυτό το λόγο πήρα αυτό εδώ το κινέζιο καλάμι για να ρίχνω μέσα 80 γραμμαρίων κάμερα. Το καλάμι είναι 100-250. Εντάξει, λέμε τώρα, μακάρι να είναι έτσι. Ελπίζω με αυτό που ρίχνω μόνο μην τα διώχνω τα ψάρια. Για να δω. Φρένα έχω, εντάξει. Ελπίζω μόνο με αυτό που κάνω να μην τα διώχνω ψάρια. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πετύχω πως κάνει επίθεση το λαβράκι, το κοκάλι. Γι' αυτό το λόγο όμως έχω βάλει πολύ κοντό παράμαλο και όχι μεγάλο, για να μπορώ να πετύχω κοντινή λήψη. Και απέτυχε η λήψη, ορίστε. Τα προβλήματα, αυτά είναι τα προβλήματα.
Βλέπω να φεύγει η κάμερα. Α, τώρα έκανε πλεύση, ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Όπα, τι βλέπουμε εδώ? Δύο τσιπούρες να παρακολουθούν το χυλάκι που έριξα. Οι τσιπούρες βρίσκονται στα μεσόνυρα και κάνουν μία κίνηση προς το χυλάκι και για κάποιο διάστημα το ακολουθούν. Αφού δεν τους γέμισε το μάτι, δεν τους άρεσε, έκαναν μεταβολή και έφυγαν προς Χαβάη. Στις βολές φαίνεται ότι το χυλάκι κάποιες φορές μπλέκει στην κάμερα και έτσι δεν έχει την σωστή πλεύση. Στο βαθύ γαλάζιο, με νερά καθαρά και με άφθονα κεφαλόπουλα, να βρίσκονται σχεδόν παντού σε κάθε πέταγμα. Κινούνται κατά κοπάδια στην επιφάνεια της θάλασσας. Κάποιες φορές είναι περίεργα και έρχονται να δουν τι είναι αυτό που πέφτει στη θάλασσα, αλλά τις περισσότερες φορές απομακρύνονται. Ας το δούμε σε αργή κίνηση, πως το κεφαλόπουλο βλέπει το χυλάκι και έρχεται από περιέργεια να το μυρίσει. Εγώ συνέχισα να ρίχνω στην προσπάθεια να επιτύχω κάποιο ψαράκι. Πάω να ξαναδοκιμάσω με το κανονικό καλάμι. Ίσως η κάμερα τα τρομάζει. Πώς θα μην τα τρομάζει? Θα πετάξω ξανά να δω αν βρω κανένα κοκάλι πάλι με το παραδοσιακό τρόπο, γιατί με κάμερα πέταξε καμιά 10 φορές. Στο μέρος που πιστεύω ότι κρατάει τώρα ψάρι κάθεται, δεν πήρε τίποτα. Μετά από ώρα έχω τσιμπιά, βρήκα άλλο ένα ψαράκι. Μετά από ώρα, αφού πέταξα την μπομπάρδα εκείνη την άλλη, την μπόμπα, την κάμερα δηλαδή, και έδιωξα από την περιοχή τα ψάρια, τώρα τα ψάρια τα βρήκα πιο πέρα. Πού είσαι ρε? Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Μου φαίνεται καλύτερα στο χέρι να τα παίρνω. Πιο εύκολο είναι από ότι... από ότι με απόχει να τα κυνηγάω, είναι πιο εύκολο να τα πιάνω στο χέρι. Από ό,τι βλέπω, αλλά θέλει γαντάκι. Γαντάκι, εμένα. Απαπαπαπαπα. Οπαπαπαπα. Δύσκολα στο νερό να βγάζει κοκάλια, πολύ δύσκολα. Ή πρέπει να βάλω μαζί μου κανένα φουσκωτό. Δηλαδή μια πισινούλα που ο γιος μου κάνει μπάνιο, από πίσω μου να τη δέσω, μια έτσι στρόγγυλη, και εκεί μέσα να πετάω
με το που σηκώνω, γιατί θα είναι εκεί μέσα να βάζω το ψάρι και εκεί να ξεψαρίζω. Αλλά μπορεί απλώς αυτό το φουσκωτό να το τρυπήσει το κοκάλι. Είναι δηλαδή σχεδόν 100% ότι κάποτε θα το τρυπήσει. Τέλος πάντων, βρήκα άλλο ένα κοκάλι. Σιγά 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 κάτι γίνεται. Στην κάμερα δεν θέλει να ορμήξει, το καταλαβαίνω. Δεν θέλουν τα ψάρια δημοσιότητα από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι ψώνια σε κειμένα. Κυρίες και κύριοι, έχω ευχάριστα. Τι είναι αυτό βρε μπα, ωραία. Τι είναι αυτό, πρέπει να το πιάσω. Πω πω πω, τι ζωηρός που είσαι εσύ ρε. Σήμερα το χέρι μου θα το κάνω παιδιά. Σήμερα το χέρι μου θα το κάνω. Άντε αφού βρήκαμε τη φωλιά. Τώρα μην φέρω την κάμερα και ρίξω και διώξω πάλι τα ψάρια. Νομίζω βρήκα πάλι σε άλλο σημείο. Γιατί τα ψάρια βλέπω μία πάνω δεξιά, μία αριστερά, μία πάνω δεξιά, μία αριστερά. Λοιπόν, τα ψάρια τραβήχτηκαν μέσα. Έβγαλε αέρα και τα ψάρια τραβήχτηκαν μέσα, παιδιά. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Τραβήχτηκαν μέσα. Άντε, όλη την ώρα πανηγύρι γίνεται εδώ. Άντε να βρούμε τη φωλιά τους. Δεν υπάρχει φωλιά, αλλάζουν διαρκώς. Υπάρχει δεξιά-αριστερά ψαχτήρι. Ευτυχώς. Νάτο, έλα, νάτος ο κύριος. Τώρα κοιτάξτε, με τον αέρα και με το που σήκωσε ήλιο τραβήχθηκαν πιο μέσα τα ψάρια. Έβγαλε βαριαδάκια, για να σε δω. Μη σηκώσω κατά πάνω μου και είναι καμιά δράκαινα. Φαντάζεστε. Και βιασύνη. Πάνω κάτω, δεν τα προλαβαίνω. Δηλαδή δεξιά και αριστερά πάει πολύ ταχαίως και δεν προλαβαίνω μια εποχή να το σηκώσω. Εκτός και αν το σηκώνω και στον αέρα έτσι. Στον αέρα, μάλλον αυτό θα δοκιμάσω με το που το φέρω. Για να δω, δεύτερο από αυτό το σημείο εδώ, για να δω. Όντως τραβήχτηκαν μέσα τα ψαράκια. Για να δούμε. Αρχίζω να πετάω πάλι κάμερα ή θα τα τρομάξω. Πάμε ξανά να δοκιμάσουμε. Έβαλα πιο μακρύ παράμαλο. Θα δοκιμάσουμε κάμερα να ξαναπάς και πιάσω κανένα κοκάλι με κάμερα μακάρι, αλλά το μπλαφ που κάνει μέσα είναι πολύ ισχυρό και δυνατό και ίσως να θυμάζει τα ψάρια. Και επίσης είναι κατά μαύρο, ενώ η μπομπάρδα είναι άσπρο χρώματος και ίσως και το χρώμα να το τρομάζει ψάρι. Θα δούμε τώρα εάν καταφέρουμε να κάνουμε σύλληψη με κάμερα. Πάμε. Πώς να με τρομάζει, τι πλάφ ήταν αυτό. Αφού εμφανίστηκαν τα κοκάλια, ξαναέριξα την κάμερα, μπας και τα πετύχω. Άρχισα να ρίχνω σε κάποιο πιο βαθιά σημείο. Άλλωστε φαίνεται από την απόχρωση των νερών. Λέω μήπως στα βαθιά κάθεται κάποια έκπληξη.
Και εδώ, για άλλη μια φορά, θα δούμε δύο τσιπούρες με περιέργεια να κοιτάνε προς το χελάκι. Αλλά όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, απλώς έφυγαν. Για άλλη μια φορά, ήταν δύο μαζί και όχι μία τσιπούρα. Από Κεφαλόπολα, ένας χαμός. Όπου και να ρίξεις, υπάρχουν καμιά 5-6 κομμάτια. Κάποια από περιέργεια να κοιτάνε, άλλα πάλι αδιάφορα και άλλα τριχάτε ποδαράκια μου. Στην περίπτωση των ψαριών θα έλεγα κολυμπάτε τα πτερίγια μου. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τα Κεφαλόπολα τα έχουμε ως β' διαλογής ψάρια. Ενώ τα συγκεκριμένα είναι πελαγίσια, τα οποία είναι και καθαρά και νόστιμα, εμείς συνεχίζουμε να ψαρεύουμε τα ψάρια που έχουμε συνηθίσει. Αλλά ίσως γι' αυτό να υπάρχουν σε αυθονία αυτά τα ψάρια, διότι είναι λίγοι αυτοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ψάρι. Δεν θέλεις την κάμερα, αυτό το μπλαφ που κάνει και έτσι πως τραβιέται, ίσως να μην δίνει και σωστή πλεύση, δεν ξέρω, ίσως να τρομάζει κιόλας λόγω του χρώματος, μαυρίλα, σκέτη, ούτε μια σύλληψη στην κάμερα, ενώ βέβαια δεν έχει πολλά ψάρια σήμερα, αλλά παρόλα αυτά, στο άλλο καλάμι, που και που, βγαίνουν. Για να δούμε τώρα ξανά σε αυτό, θα δουλέψει στο καλάμι για ξανά. Πολύ πιο ελαφρύ αυτό. Άλλο με την κάμερα μην παλεύετε. Και ένα ξεχασμένο κοκάλι. Και ένα ξεχασμένο κοκάλι. Βρήκα. Άντε φτύστο. Να μην σε ξεγκιστράνω, φτύστο. Έχουμε. Έλα ρε, ωραία, φτύστο. Το φτύσε, να το. Το φτύσε. Να το. Το φτύσε όλοι, το κατάφερε. Έλα αγόρι, έλα στην αγκαλίτσα μου, έλα εδώ. Και να τα δίχτυα που σας έλεγα. Μέσα έχει, εγώ το βλέπω, ψόφια, ψόφιους κεφαλούς. Έχει εδώ ένα πιο μεγάλο ψόφιο.
και εδώ πασχαλίτσες, και εδώ, και εδώ πασχαλίτσες, και εδώ, και ξανά εδώ, και παραπέρα σε όλο το νησί, και εδώ, ένας χαμός από πασχαλίτσες γίνεται εδώ. Λοιπόν παιδιά, κουράστηκα. Έκανα τον αγώνα μου, πιστεύω ψαράκι έστω αργά αλλά με σταθερό ρυθμό. Ο Μιζές βγήκε, δεν κατάφερα να αποτυπώσω στην κάμερα κάποια σύλληψη, δεν πειράζει, θα πετύχω κάποια άλλη φορά. Είναι και κουραστικό να πετάς 80 γραμμάρια κάμερα, συν το καλάμι αυτό είναι βαρύ. Για spinning δεν κάνω αυτά, οπότε πετάω 20-30 βολές, μετά παίρνω το κανονικό μου το καλάμι, γιατί με αυτό δεν γίνεται να τη βγάλεις όλη την ημέρα, θα κουραστείς. Λοιπόν, τα ψαράκια, έστω και αυτά που είδαμε, βγήκαν. Ο Μιζές που λέμε βγήκε, πάω να τα μαζέψω και πάω να τα καθαρίσω τα ψαράκια για να πάω στο σπίτι έτοιμα προς, μάλλον, τηγάνισμα. Οχ, έβγαλε μία ζέστη, καλοκαίρι. Καλοκαιρινή ζέστη, τι θα βγάλει. Παντού πιτωνίες έχω μες στο αυτοκίνητο. Και τώρα πάμε να δούμε τι νερό έχω πάρει εδώ μέσα. Γιατί πάλι ξεκόλλησαν οι κόλλες μου το χειμώνα που είχα βγάλει και παίρνω νερό. Μόνο στο αριστερό το πόδι πάλι πήρα νερό, αλλά ευτυχώς έχουμε καλοκαιράκι, οπότε είναι καλά. Θα πρέπει όμως να ξανακολλήσω από την αρχή. Για πάμε να δούμε. Τι έχω εκεί μέσα, αυτό είχα εδώ εκεί μέσα. Έχει νεράκι μέσα, πολύ πράγμα. Κοιτάξτε τι ωραία ψαράκια βγήκαν. Βγήκαν ωραία μεγέθη. Πολύ ωραία κοκάλια βγήκαν, ωραία μεγέθη. Κοιτάξτε εδώ το χέρι μου, για κοκάλια είναι πολύ ικανοποιητικό το μέγεθος. Και από ό,τι μέτρησα βγήκαν 10. Άλλος ένας να κάνουμε ποδοσφαιρική ομάδα ήθελε. Τώρα θα τα περιποιηθώ, θα τα καθαρίσω, ώστε στο σπιτάκι να πάνε μόνο κατευθείαν στο τηγάνι. Μάλλον στο τηγάνι θα τα κάνω. Είναι για τηγάνι με καλαμποκάλευρο. Είναι special αυτό το ψαράκι.
high.